Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Περιφερειάρχε. Αυτή η ιστορία που ξέσπασε τώρα με το κλείσιμο των τραπεζών, τι θέματα δημιουργεί στο χώρο το δικό σας? Θα μας πούνε και οι άλλοι δύο μετά για τον τουρισμό, καθ' αυτό. Αλλά για πες μας έτσι μια κουβέντα. Ο τουρισμός δεν είναι έξω από την... δεν είναι άλλος τομέας έξω από την οικονομία. Όπως παγώνει, μπαίνει η οικονομία όλη στο γύψο, μπαίνει και ο τουρισμός στο γύψο. Εμείς φοβηθήκαμε, φαίνεται, σαν Έλληνες, ότι τα μέτρα αυτά θα έπληταν τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον κλάδο του τουρισμού, και γι' αυτό αποφασίσαμε μόνοι μας να ανατινάξουμε δύο σεζόν, το 2015 και το 2016, με αυτόν τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο που το κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά σου λέει ότι η πρόταση των δανειστών πάει τα ξενοδοχεία στο 23%. Όχι, είναι στο 13%. Είναι στο 13% από την πρόταση των δανειστών τα ξενοδοχεία. Τώρα την κατεβάσαμε προς τα κάτω. Ναι, αλλά επιμένανε και για την κατάργηση της έκπτωσης. Ναι, σου λέει. Τώρα κοιτάξτε, η κατάργηση της έκπτωσης. Για την οποία εσύ είχες ανεβεί στα κεραμίδια. Βεβαίως. Για να πείσω την ελληνική πλευρά, όχι τους δανειστές. Ναι, ναι, ναι. Γιατί προφανώς. Για τέσσερις μήνες αυτός που αμφισβητούσε το δικαίωμά μας στην έκπτωση και την ορθότητα του μέτρου ήταν η ελληνική πλευρά, δεν ήταν οι δανειστές. Και προ έξι ημερών, να θυμίσω, μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα, η ελληνική πρόταση ήταν κατάργηση. Και όχι κατάργηση για να βρούμε δημοσιονομικά μέτρα, όπως έλεγε το κείμενο που κατέθεσε η ελληνική πλευρά. Ήταν για να γίνει αποκατάσταση της ισονομίας σε αυτή τη χώρα. Σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να μπαίνει το δίλημα στους νησιώτες. Οι νησιώτες πάντοτε ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Οι νησιώτες πουλήθηκαν μέσα στην Ελλάδα. Δεν πουλήθηκαν στις Βρυξέλλες. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό, άλλου επίπεδου πρόβλημα. Αλλά για να το διευρύνουμε και να μην μείνουμε εκεί, για να μην δημιουργηθεί και η εντύπωση ότι, ξέρετε, μπορεί μέρος ή το όλον αυτής της διαδικασίας να κόλλησε εκεί. Το ζήτημα που έχουμε σήμερα είναι το εξής. Συντελεστές ΦΠΑ, με ποιο νόμισμα συναλλαγής? Εγώ θα μπω πλέον στη συζήτηση για το ύψος των συντελεστών όταν μου γίνει γνωστό το νόμισμα της συναλλαγής. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι με βάση. Αυτό. Θα σας πω αμέσως. Άλλο θα έχουμε με ευρώ και άλλο με τιμνά ή τη δραχμή, ας πούμε. Το δεύτερο το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι το ύψος των συντελεστών, να υπάρχει και κύκλος εργασιών. Να υπάρχει τζίρος. Ναι, διότι ναι. Όταν δεν υπάρχει τζίρος, δηλαδή στο σημείο που είμαστε σήμερα. Για πείτε μου ποιον ενδιαφέρει το ύψος των συντελεστών. Γιατί τι, όλη η οικονομία πάει στον πάγο. Όλη η οικονομία πάει στον πάγο. Η οικονομία της χώρας πάει στον πάγο. Χωρίς τράπεζες. Μισό. Λοιπόν, λέω το εξής. Υπάρχει χρόνος και η κυβέρνηση πρέπει να το αποσύρει το δημοψήφισμα. Πρέπει να το αποσύρει το δημοψήφισμα, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, κυρίες και κύριοι. Γιατί έχει ένα διχαστικό δίλημα το οποίο την επόμενη μέρα δεν παράγει αποτέλεσμα ανεξαρτήτως αν επικρατήσει το ναι ή το όχι. Ωραία, αν επικρατήσει το ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, απλώς θα δρομολογηθούν εξελίξεις, δηλαδή φέξε μου και γλίστρισα. Εκλογές, ο Θεός ξέρει πόσους μήνες θα κρατήσουν οι εξελίξεις πολιτικές, είναι αλλαγή κυβέρνησης, είναι εκλογές, είναι οτιδήποτε άλλο. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν είναι Πρωθυπουργός παντός καιρού. Εάν επικρατήσει το όχι, πάμε πάλι σε ένα θολό τοπίο διαπραγματεύσεων. Τι νόημα έχει ένα δημοψήφισμα που την επόμενη μέρα το πρωί δεν παράγει ένα πρακτικό αποτέλεσμα? Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Γενική, δύο λεπτά. Να πω στον κύριο Χατζημάρκου μόνο τώρα ότι με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος κλείσαν οι τράπεζες και είχαμε 5 ταξιδιωτικές οδηγίες. Μα γι' αυτό σας είπα ότι εμείς από το φόβο μήπως βλαφτεί ο τουρισμός. Δύο λεπτά, για να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Πλέον δεν μπορούν, δεν έχουν ιδανικές. Άλλο είναι να πει τον μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πειράξαμε για να μην τον πειράξουν εκεί. Μισό λεπτό. Άλλο είναι η οδηγία που λέει η κυβέρνησή μου, εγώ συμβουλεύω τους πολίτες μου να μην πάτε. Κι άλλο να έχει λεφτά. Κι άλλο να σου πει, σε συμβουλεύω πηγαίνοντας. Πάρε και καλά μετρητό μαζί σου. Εντάξει, θα πάρει. Εντάξει, άλλο είναι, αλλά δεν το λες και καλό. Δεν το λες και καλό. Δεν το λες. Εντάξει, δεν το λες όμως και καταστροφή, εσύ, Άννα. Λοιπόν, κάτσε δύο. Αν κάτσε να πάρω σαν λόγο. Κύριε Καμπουράκη. Και πέρα να πω κάτι. Κύριε Καμπουράκη, να πω κάτι. Ευτυχώς, πέρα από όσα λέει ο κύριος Ζημάρκος, που είναι ξενοδόχος και εκπρόσωπος, ευτυχώς ο τουρισμός μας και ειδικά σαν το δεκάνησα πάει πάρα πολύ καλά. Η αφήξη διεθνής είναι προς τα πάνω. Δεν είναι προς τα κάτω, κύριε Χατζημάρκη. Πιάστε τώρα τα περί δημοψηφίσματα. Αυτό που ενδιαφέρει εσάς και θα έπρεπε να σε ενδιαφέρει είναι η άποψη που λέμε να μην περάσει στο κείμενο του Γιούνκερ που λέει κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Μα εσείς το δώσατε στο Γιούνκερ αυτό το όπλο. Εμείς το πήραμε πίσω. Εσείς το δώσατε. Πάντα το πήρατε όπλο την Τετάρτη και τον Τώρα αντιληφθήκατε. Κύριε Καρυμάρχο μου,
Εμείς το πήραμε πίσω. Το ότι το λέει ο Γιούνκερ δεν το καταδικάζει. Δεν το καταγγέλλεται. Θα μας βάζετε και θα βάζετε τα διλήμματα. Το λέει ο Γιούνκερ. Το καταγγέλλεται. Κύριε Μπαλαφά, το Μπαλαφά μπορούμε να σοβαρευτούμε λίγο. Ερώτηση λέω. Κύριε Μπαλαφά, πήγατε στις Βρυξέλλες δηλώνοντας τον Γιούνκερ ότι η κατάργηση των συντελεστών αποτελεί πράξη αποκατάστασης ισονομίας. Εγώ σας ρωτώ κάτι. Όταν το αντιληφθήκαμε εμείς, το αποσύρατε. Το και τώρα μας λέτε εγώ, στον λοιπόν, αγώνα λοιπόν, το λοιπόν, διαφωνεί, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ βλέπω το κείμενο του Γιούνκερ και λέει να καταργηθεί. Να καταργηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα ούτε εμάς μπορείτε να πείσετε τώρα. Ούτε τον Γιούνκερ μπορείτε να πείσετε τώρα, κύριε Μπαλάφα. Εσείς τι λέτε, κύριε Χατζημάρκο μου. Εσείς θέλω να μου πείτε τι λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κάτσε να ρωτήσουμε για τον τουρισμό, παιδιά. Που είναι βασικό. Ναι, μας ενδιαφέρουν οι συντελεστές. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Αφού έχουμε εξασφαλίσει τον νόμισμα. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Καμπουράκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπουράκη. Καλησπέρα σας, παρακαλώ. Τι γίνεται εκεί τώρα, έχουμε προβλήματα. Δραματικές εξελίξεις, δραματικές. Όταν λέμε καταιγίδα ακυρώσεων, όταν λέμε δεν είναι ο 2, είναι 15. Μην τα λέτε, κύριε Καμπουράκη, ο κύριος Μπαλάφας έχει άλλα στοιχεία. Κάτσε. Ήθελα αυτό που πριν για τις χιλιάδες. Μισό λεπτό να το ακούσουμε, ρε παιδί. Όπως είναι πρόεδρος των ξενοδόχων και ξέρει. Κάτσε, κύριε Καμπουράκη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί δεν σε ακούσαμε. Είναι εκπρόσωπος λοιπόν πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου. Δώστε μας μια εικόνα. Τι ακυρώσεις έχετε. Εγώ θα μιλήσω και σαν πρόεδρος του Συλλόγου Δωδεκανήσου, Ξενοδόχων Δωδεκανήσου, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Μάλιστα. Καταιγίδα χαλάζει από ακυρώσεις. Αυτή τη στιγμή οι ακυρώσεις είναι αμέτρητες και δεν είναι μόνο οι ακυρώσεις των αφίξεων, είναι ταυτόχρονα και οι εκπτώσεις για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την καταιγίδα των ακυρώσεων. Ως 50%. Οι καταξιδιωτικές οδηγίες δεν είναι 5 και 4 που λένε, είναι πολύ περισσότερες. Επειδή ξέρω ότι μετράτε τα λόγια σας, αλλά τα ξέρω ότι τα εννοείτε αυτά, αλλά ελπίζω να υπερβάλλετε όταν λέτε για καταιγίδα. Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Είσαι πολύ αισιόδοξος. Όχι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι λίγο δυσφορία, γιατί δεν θα κάνω ούτε πολιτική εκτίμηση, ούτε προβλέψεις, ούτε τίποτα τέτοιο. Εγώ θα αποτυπώσω το τι ξέρουμε από τους συναδέλφους. Γιατί όπως και προηγουμένως ακούστηκε, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι αφεντικό ή έναν εργαζόμενος, για να υπάρχει μισθός και να υπάρχει προκοπή και δουλειά και ψωμί, θα πρέπει να υπάρχει και πελάτης. Τον τουρίστα λοιπόν το ξεχάσαμε, γιατί μπορεί στο ATM να εξαιρείται ο τουρίστας, αλλά αυτός θα είναι ο νούμερο 29 και όταν οι προηγούμενοι 28 πάνε και φτάσουν στο ταμείο και δεν πληρωθούν, δεν το ξέρει ο 29ος ότι θα πληρωθεί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στις 5 ώρα το πρωί πρέπει να πάμε στη λαϊκή αγορά, θέλουν τα τρόφιμα και τα φαγητά όλα τα οπωροκυπευτικά να πληρωθούν της μετρητής, πράγμα το οποίο η ρίστα εν παρόδο είναι παράνομο φορολογικά, και βεβαίως για να σου κατεβάσουν από το αυτοκίνητο σήμερα καφέ, γάλα, θα πρέπει να τα πληρώσεις cash, διότι και αυτοί δυσκολεύονται να βρουν τα χρήματα. Άρα εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Εμείς και στα Δωδεκάνησα και στο Νότιο Αιγαίο προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βάλουμε πλάτη τα τελευταία πολλά χρόνια. Για το θέμα των ακυρώσεων, Αντώνη, έχεις κάποια στοιχεία, δηλαδή γιατί ακυρώσεις μιλάμε, για νούμερα. Πολλές αμέτρητες, μην ξεχνάτε ότι το πρόβλημα ξεκίνησε προχθές. Αυτό που ξέρω είναι ότι πελάτες μένουν στη Ρόδο που θα μπορούσαν να πάνε σε νησιά και πάρα πολλοί πελάτες δεν έρχονται καθόλου, ακυρώνουν τις κρατήσεις τους, ρωτούν αν μπορούν να μεταφέρουν πληρωμένες κρατήσεις για αργότερα και οι πράκτορες έχουν πάθει αμόκ. Παίρνουν τηλέφωνο και ζητούν τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι 27 άτομα σκοτώθηκαν προχτές σε μια χώρα της Βορείου Αφρικής και αντί εμείς να έχουμε την πιο επιτυχημένη τουριστική χρονιά και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη και να δώσουμε στο ΑΕΠ, γιατί ωραία είναι αυτά που λέμε τόση ώρα, αλλά το ΑΕΠ έχει ανάγκη ανάπτυξης και από τη στιγμή που η ανάπτυξη φέτος, Ιούλιο μήνα, έχουν σταματήσει και μιλάμε για δημοψήφισμα, για πιθανές εκλογές. Το μόνο πράγμα που δεν θέλω τουρίστας είναι την αβεβαιότητα και τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα εσύ λες δηλαδή. Οι οδηγίες μιλάνε ότι γίνονται, λέει, απεργίες. Δεν νομίζω ότι γίνονται απεργίες, αλλά αυτά λένε οι ταξιδιωτικές οδηγίες και προειδοποιούν τον κόσμο τους να μην επισκεφτεί τη χώρα μας. Μα η βασική πηγή εσόδου, δουλειάς,
εργασίας και όλα αυτά τα πράγματα είναι ο τουρισμός. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να τον προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού και εμείς ανταυτού. Λοιπόν, για κάτσε, κάτσε να μιλήσουμε και πάμε και στον κύριο Λιανό, στην άξο. Να κάτσε να δούμε, ρε παιδί, αν είναι έτσι η κατάσταση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε και εσείς θέματα ακυρώσεων. Υπάρχει, ναι, υπάρχει πάγωμα των κρατήσεων και έχουν ξεκινήσει από σήμερα το απόγευμα και ακυρώσεις. Θα ήθελα με σεβασμό να πω και να μπούμε όλοι μαζί στην ψυχολογία ενός επισκέπτη που έρχεται σε μια ξένη χώρα για να κάνει διακοπές και ειδικά σε έναν καταναλωτή ο οποίος έχει μάθει να μην χρησιμοποιεί μετρητά. Οι περισσότεροι Βορειοευρωπαίοι και οι Αμερικανοί τουρίστες. Σκεφτείτε ότι καλαμπουρίζοντας για να αναφέρω ότι έχουμε καταντήσει οι πελάτες να ψάχνουν ATM που έχει χρήματα προκειμένου να υλοποιήσει την συναλλαγή. Γιατί δεν έχουν όλη την ώρα τα ATM χρήματα. Εμείς τυχαίνει να είμαστε και πολυνησιακός δήμος και σας το μεταφέρω, ας πούμε, το κουφονίζει, το ATM από το πρωί είναι άδειο. Οι πελάτες στο κουφονίζει αναγκάζονται να έρθουν στην Άξο να αναζητήσουν ATM που έχει χρήματα. Και φυσικά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς θέλω να σας αναφέρω και να μεταφέρω ότι στο εξωτερικό από πολύ νωρίς από το Μάιο πελάτες ενημέρωναν, μας ρωτούσαν αν θα είναι ομαλή η κατάσταση στα τέλη του Ιουνίου ή αρχές του Ιουλίου που θα μεταβούν για διακοπές στην πατρίδα μας, τα νησιά μας. Ήταν ενημερωμένοι και δυστυχώς θέλω να το απευθώ, γιατί αρκετοί πλέον τουρίστες που βρίσκονται στα νησιά μας και βέβαια απολαμβάνουν τις φιλοξενίες μας και τους έχουμε πει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, πολλοί επαγγελματίες και κάναμε και συζητήσεις εμείς εδώ σαν Δήμος, ήδη έχουμε κάνει επιτροπές κρίσης και προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τους επαγγελματίες, γιατί η ντόμινο θα είναι οι εξελίξεις δυστυχώς από ό,τι φαίνεται. Ανησυχούν ότι η χώρα πια από την Τετάρτη, Πέμπτη τα ATM δεν θα έχουν καν χρήματα να βγάλουν ούτε για αυτούς. Μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Πολύ, πολύ, πολύ. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, μόνο ότι πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε ότι η τουριστική σεζόν έχει καταρρεύσει, δείχνει ότι έχουμε χάσει τη δυνατότητα να μιλάμε λογικά σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν μια χώρα που έχει τέτοια φαινόμενα στο εσωτερικό της να έχει ομαλή ροή στον τουρισμό? Είναι ποτέ δυνατόν? Δηλαδή, μας κάνει έκπληξη σήμερα το ότι καταραίει. Εντάξει, απλώς να μην μεγεθύνουμε κιόλας όμως τα πράγματα. Μην το πάμε στο άλλο άκρο. Συγγνώμη, ποιο είναι το άλλο άκρο? Ίσως εμείς δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι έχει συντελεστεί όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε μια περιφέρεια που έχει το 1/3 του ελληνικού τουρισμού. Με 60 νησιά τα οποία είναι διαφορετικών ταχυτήτων τον καθένα. Τα πολύ μεγάλα νησιά όπως η Ρόδος και η Κόσ, για παράδειγμα, δουλεύουν με charters από tour operators. Αυτό που δεν σας είπε ο κύριος Καμπουράκης είναι ότι ακυρώνονται πτήσεις. Το χειρότερο δεν είναι να σου ακυρωθεί ένα group, αλλά να ακυρωθεί η πτήση ολόκληρη. Ναι. Όταν οι διαχειριστές των αεροσκαφών ακυρώσουν την πτήση, τα slots, τα λεγόμενα, τότε αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Έχουμε μικρότερα νησιά τα οποία δουλεύουν κυρίως με ελληνικό τουρισμό. Φαντάζεται κανένας από εδώ και πέρα τον Έλληνα να ταξιδεύει στα νησιά, στα Μητρονήσια ή στα Κυκλάδα? Τώρα περιγράφεται μια κατάσταση που είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν έχουμε μια σεζόν η οποία είναι βαριά 75-80 μέρες στα περισσότερα νησιά, γιατί σε κάποια είναι και 40, καταλαβαίνει κανένας ότι η φτωχοποίηση αυτού του λαού, στον οποίο μιλάμε για αξιοπρέπεια, συντελείται αυτή τη στιγμή με τον πιο βίαιο τρόπο. Το φθινόπωρο αυτοί θα είναι άφραγγοι οι άνθρωποι, υπάρξει δεν υπάρξει συμφωνία. Έχει συντελεστεί το κακό. Και συντελείται. Μάλιστα. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και η απάντηση, κύριε Μπαλάφα, δεν μπορεί να είναι αυτό που απάντησε ο Πρωθυπουργός. Ότι ο κόσμος έχει περάσει και χειρότερα στο παρελθόν. Κύριε Οικονομία, συγγνώμη. Στη Ρόδο και στην Κο και στην Κέρκυρα, καλώς. Αλλά για πέστε μου στη Λέρο, στην Τήλο, στη Σίμη, στο Καστελόριζο, στη Δονούσα, στην Ηρακλιά, για πέστε μου. Εγώ αυτό θα θέλω να ρωτήσω. Να κλείσει η τουριστική περίοδος. Δεν είναι αλήθεια. Δεν πρώτα ο Θεός να κλείσει η τουριστική περίοδος και θα το μετρήσουμε αυτό, κύριε Μπαλάφα.